Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Εμεί στη Θεσσαλονίκη έχουμε ζήσει τον εμπεγμό σε όλο το μεγαλείο. Θυμόμαστε κάποτε να κάποιε άλλε κυβερνήσει να ζωγραφίζουν εκδοτήρια σε μουσαμάδε και να μα δείχνουν ότι περίπου το μετρό είναι έτοιμο και κόβουμε και εισιτήριο δηλαδή. Προσπαθώντα να κοροϊδέψουν του Θεσσαλονίκη. Επειδή αυτό έγινε γιοφύρι τη Σάρτα, χρειάζονται λίγα λόγια. Εμεί έχουμε πει και έχει δεσμευτεί ο ίδιο ο Πρωθυπουργό προσωπικά ότι τέλη Νοεμβρίου το μετρό δίνεται στην κοινή χρήση. Δεν θα πω περισσότερα, κύριε Μούσιο. Αυτό που θα πω είναι ότι δουλεύουμε πυρετοδό στο Υπουργείο Υποδομών, αλλά και εμεί εδώ συντονιστικά, όχι μόνο για το μετρό και για το flyover, ούτω ώστε το μετρό πρώτον να δοθεί στην κοινή χρήση σε λίγου μήνε και να ξεκινήσει η λειτουργία του, πραγματικά είναι ένα υπερσύγχρονο μετρό. Έκανα όλη τη δοκιμαστική διαδρομή από τον ένα σταθμό στον άλλο. Ξέρετε, σε μια πόλη που γεννήθηκα, ζω όλα αυτά τα χρόνια, πολιτεύομαι σε αυτή την πόλη. Την έχω δει από πάνω με το αεροπλάνο, την έχω δει από μέσα. Πρώτη φορά την είδα και από κάτω, από τα έγκατα τη γη. Είναι ένα υπερσύγχρονο μετρό. Και αυτό όχι μόνο θα δώσει μία σημαντική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, παράλληλα θα είναι και μία απάντηση στη χαμένη αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου γενικότερα. Μιλώ σε βάθος δεκαετιών, γιατί στη Θεσσαλονίκη Αυτό και το Μετρό έχει καταντήσει ανέκδοτο.